Athens Exclusive Designers Week και μοντέλα που έχουν περάσει από το GNTM σημειώσατε χ. Η κούκου κάμερα ήταν εκεί και κατέγραψε τα πάντα. Μεταξύ αυτών τη σχεδιάστρια μόδας πλέον Ιβόνι Μπόσνιακ μαζί με τον Αντώνη Ρέμο και την ΤΑΜΤΑ που μας μίλησε για το Eurovision. Πώς ήταν η εμπειρία? Ήταν πάρα πολύ ωραία. Ήμασταν πολύ αγχωμένοι, τουλάχιστον εγώ. Αλλά όλα πήγανε καλά. Λες ψέματα ότι ήσουν αγχωμένη? Ήμουνα πολύ αγχωμένη. Δεν φάνηκε καθόλου. Αλήθεια. Δεν ξέρω. Πρώτη σας δουλειά μετά τον GNTM? Εμένα ναι, είναι η πρώτη μου δουλειά και μεγάλη μου τιμή. Εγώ προσωπικά δεν ήμουν καθόλου αγχωμένη. Ίσα-ίσα που περίμενα πώς και πώς να βγω. Ήταν πάρα πολύ όμορφα, δεν ξέρω πώς φάνηκε. Δεν ήμουν καθόλου αγχωμένη. Ίσα-ίσα μου άρεσε τόσο πολύ το ρούχο μου που ανυπομονούσα να βγω και να το δείξω. Εγώ είχα στο μυαλό μου να μην κουνάω πολύ τα χέρια μου, γιατί μου το είχαν πει και εκεί. Θυμάσαι κάποια συμβουλή από το παιχνίδι? Σίγουρα να μην αγχώνομαι, να είμαι ο αυτός μου. Είχα πάρα πολύ αγχώς, αλλά ήταν τέλεια. Το περίμενα πώς και πώς όλες αυτές τις μέρες. Περάσαμε σήμερα πάρα πολύ ωραία, μπορώ να πω. Χαίρομαι πάρα πολύ που φοράω τα ρούχα του κύριου Πάρη, το γνωρίζει και ο ίδιος. Και ανυπομονώ και οι άλλες δουλειές. Είχες προτάσεις μετά από το GNTM, μπορεί να σε βοήθησε? Μέχρι στιγμής έχω κάποιες προτάσεις και ελπίζω να έρθουν κι άλλες. Γεννώντας από το παιχνίδι, έπαθες σοκ όταν κατάλαβες το πόσο πολύ το βλέπει ο κόσμος, αναγνώριζαν παντού? Ναι, έχω πάθει ένα μικρό σοκ, ακόμα δεν μπορώ να το συνηθίσω, λέω για μένα λένε. Πώς ήταν η πασαρέλα για τον κύριο Μητρόπουλο? Ήταν υπέροχα, μου άρεσαν πάρα πολύ τα ρούχα. Βγήκαμε 4 σύνολα, οπότε το έζησα, χόρτασα. Όλα καλά με τα υπόλοιπα. Καλά. Εργασιοθεραπεία. Αυτό. Το ρίχνουμε στην εργασία. Αλλάξαμε και το μαλλί. Η νικήτρια του GNTM ανοίγει και κλείνει ένα show σήμερα. Ναι, είναι το Fashion Week και θα ανοίξω και θα κλείσω το show με τη μία collection. Θυμάσαι συμβουλές από το παιχνίδι? Συμβουλές θυμάμαι και έχω μάθει και κάποια πράγματα από μόνη μου μέσω εμπειρίας. Το GNTM το βλέπεις, φαντάζομαι? Εννοείται πως το βλέπω. Και τα concept φαίνονται λίγο πιο δύσκολα από πέρσι και πιο φανταχτερά. Είδαμε και κορίτσια από το φετινό Next Top Model, το GNTM 2, που κάναν πασαρέλα σήμερα. Μπράβο, γιατί να μπουν και λίγο στο κομμάτι με την πασαρέλα, να ξεσκαιωθούν λίγο, μπράβο.